Δυστυχώς, για άλλη μία φορά, ο αγροτικός πληθυσμός σε πολλά χωριά του Δήμου μας βρέθηκε στο έλεος του Θεού. Το λέμε αυτό διότι, όπως όλοι έχουμε διαπιστώσει, τις τελευταίες 2-3 μέρες, λόγω καιρικών συνθήκων, έγιναν μεγάλες καταστροφές στα πλέον παραγωγικά χωριά στο νότιο μέρος του Δήμου μας, την Κυριακή, όπου 2 φορές με το χαλάζι, μέσα σε 2 ώρες, η μία κατέστρεψε ό,τι έμεινε από την προηγούμενη, και χθες δυστυχώς που συνεχίστηκε η κακοκαιρία, είχαμε μεγάλο πρόβλημα και σε άλλες περιοχές του Δήμου μας, όπως ήταν στο Φάλανθο, πάνω σε κάποια χωριά, στο περιοχή του Βαλτετσίου και σε κάποια χωριά της Τρυπόλεως, όπως είναι το Παλάντιο. Ένα μεγάλο μέρος του Παλαντίου του χωριού, δυστυχώς η παραγωγή τους καταστράφηκε. Η οικονομία της περιοχής μας βασίζεται ισχυρά στην στήριξη των αγροτών. Η περιοχή αυτή είναι, που είχαμε τις καταστροφές, μία από τις πλέον παραγωγικές, όπως είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Αιγαίας, με αποτέλεσμα η καταστροφή σχεδόν να είναι ολοκληρωτική. Χθες, δυστυχώς, συνεχίστηκε αυτό το ακραίο φαινόμενο το καιρικό, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η καταστροφή η οποία είχε επέλθει την Κυριακή. Και βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες, διότι οι συνθήκες θα είναι ακριβώς οι ίδιες και η πολιτική προστασία στο μήνυμα το οποίο μας στέλνει καθημερινά όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες προβλέπει συνέχιση της χαλοζόπτωσης και μέχρι τις 12 του μήνα. Τουλάχιστον αυτό το μήνυμα έχω πάρει εγώ σήμερα. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει άμεσα να γίνει, εμείς τουλάχιστον από την πλευρά του Δήμου και από την πολιτική προστασία αλλά και από τους αρμόδιους αντιδημάρχους της περιφέρειας, τον κύριο Γιοργανόπουλο, και της αγροτικής παραγωγής, τον κύριο Σταματόπουλο, αλλά και ο κύριος Παπαδημητρίου από την πολιτική προστασία, κινητοποιηθήκαμε προκειμένου να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, να γρήγορα η πολιτεία να ανταποκριθεί προκειμένου να γίνει η καταγραφή των ζημιών. Θέλω να εκφράσω τη θερμή μου παράκληση και προς τον ΕΡΓΑ, όπου ο κύριος Αγγελόπουλος από την πρώτη μέρα έχει τοποιηθεί και είναι παρόν, αλλά και όλο τον διοικητικό μηχανισμό του ΕΡΓΑ, μαζί με την περιφέρεια Πελοποννήσου, που και αυτή ανταποκρίθηκε στο βαθμό που της επέτρεπε, να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές και να αποτυπωθεί η πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν, γιατί έχουμε εμπειρίες προηγούμενων ετών, ενώ να υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή, να έχει η πολιτεία και να λέει ότι υπάρχει ένα ποσοστό του 10, του 20, του 30%. Εάν έχει γίνει η καταστροφή στο 20, στο 30% ή στο 40%, να αποτυπωθεί αυτό. Αλλά αν έχει γίνει στο 80% ή στο 90% ή στο 100%, να αποτυπωθεί επίσης αυτό. Έτσι. Οι αγρότες μας δεν αντέχουν άλλο, είναι καταχρεωμένοι με τους πόρους, με τα φάρμακα, με όλα αυτά τα οποία χρειάζονται, τα εφόδια, προκειμένου να καλλιεργήσουν. Και δυστυχώς ο μήνας αυτός, ο Μάιος, είναι πάντα επικίνδυνος για τέτοια φαινόμενα και καταλαβαίνετε στη σημερινή οικονομική συγκυρία πόσο δύσκολο είναι να ανταποκριθούν πλέον στις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν δημιουργήσει. Και η παράκληση δεν είναι μόνο όσον αφορά την καταγραφή των ζημιών και το πόσο της εκατό ενδεχομένως υπάρχει καταστροφή, γιατί αυτή η απογραφή πρέπει να γίνει μέσα σε αυτές τις 4 μέρες. Δεν μπορεί να γίνεται μετά από 1 μήνα ή 2 μήνες. Θα πρέπει και οι αποζημιώσεις οι οποίες ενδεχομένως θα προκύψουν, διότι πληρώνουν ασφάλιστα. Να το πούμε αυτό, δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια, οι αγρότες ασφαλίζουν την παραγωγή τους και πληρώνουν ασφάλιστα. Άμεσα, το συντομότερο, παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα μας δηλαδή, να ανταποκριθούν και να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους, διότι τα χρέη, όπως προείπα, έχουν πολλαπλασιαστεί, γιατί ήταν στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου και ευελπιστούσαν βέβαια να ολοκληρωθεί η παραγωγή τους μετά από 2-3 μήνες και να αρχίσουν να σοδεύουν. Αυτό δεν θα γίνει, δυστυχώς, για αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να μείνουν ακάλυπτοι, δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από το Θεό. Έτσι, πρέπει και η ίδια η πολιτεία
να κινητοποιηθεί άμεσα και αναφέρομαι βέβαια στα αρμόδια Υπουργεία που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών να δοθεί το ανάλογο κονδύλι προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να σταματήσει πλέον η κοροϊδία την οποία πολλά χρόνια, επί πολλές φορές, έχει επαναληφθεί δυστυχώς σε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε και το γνωρίζουν οι παραγωγοί μας στα μέτρα των δυνατοτήτων μας που μας παρέχονται, θα είμαστε παρόντες στην προσπάθειά τους αυτή και θα προσπαθήσουμε και εμείς να εξαντλήσουμε την επιρροή μας όσο μας επιτρέπεται βέβαια για να πετύχουμε την στήριξή τους. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, να μην ευχηθούμε να σταματήσει να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα εδώ, αλλά με ευχές δεν γίνονται, όπως ξέρετε, τα προβλήματα και με το τι λέει ο καθένας μας. Άρα, θέλω να είναι ήσυχοι και ήρεμοι ότι κάνουμε το αυτονόητο. Εάν διαπιστώσουν ότι κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή τη διαδικασία, οι πόρτες των αρμόδιων αντιδημαρχών και συνεργατών μου είναι στη διάθεσή τους να ενημερωθούν, να τους ενημερώσουν προκειμένου να παρέμβουμε και εμείς υποστηρικτικά σε αυτούς.